Focus Live μέρος δεύτερο. Να θυμίσω ότι εδώ κοντά μας είναι η κυρία Μιράντα Ξαφά, οικονομολόγος και πρώην στέλεχος του Δέλτα Νιτάφ, και ο κύριος Γιώργος Γαλανός, λέκτορας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Πριν από το διάλειμμα ακούσαμε και την άποψη του κυρίου Λαπαβίτσα, τον οποίο αφήσαμε να την πει ολοκληρωμένη, για να έχουμε και τώρα τις απόψεις των καλεσμένων μας εδώ στο στούντιο, μια και ο κύριος Λαπαβίτσας μίλησε μέσω Skype, και να ακούσουμε αν η κυρία Ξαφά βλέπει τα πράγματα με το πρίσμα αυτό που αναφέρθηκε από τον κύριο Λαπαβίτσα, ότι πρέπει να γίνει μια ευρωπαϊκή, τέλος πάντων, κινητοποίηση διαφορετική, γιατί οι νεοφιλελεύθερες, από ό,τι αντελήφθην απόψεις, είναι μάλλον δύσκολες για την πορεία της Ευρώπης. Εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα, κυρία Ξαφά? Όσον αφορά την Ευρώπη, πιστεύω ότι υπήρχαν κάποια κενά στην αρχιτεκτονική του ευρώ. Δηλαδή δεν υπήρχε, για παράδειγμα, ούτε πρόβλεψη για το τι θα γίνει αν μια χώρα χρεοκοπήσει, όπως έγινε με την Ελλάδα, όπου, όπως θυμάστε, το πρώτο πακέτο διάσωσης έγινε την τελευταία στιγμή με διμερή δάνεια, γιατί δεν υπήρχε τότε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Επίσης έλειπε η Τραπεζική Ένωση από την αρχιτεκτονική αυτή, και αυτή πάει τώρα να δημιουργηθεί. Επομένως πιστεύω ότι είμαστε σε μια σωστή πορεία και ότι δεν χρειάζεται κάποια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Τώρα, όσον αφορά την Ελλάδα, πιστεύω ότι το πρόβλημα δεν είναι το χρέος και η λιτότητα, αλλά η κατάρρευση της παραγωγής. Το χρέος είναι σύμπτωμα, δεν είναι αιτία της κρίσης. Αιτία της κρίσης είναι το υπερτροφικό δημόσιο και οι παρεμβάσεις του στην οικονομία. Όμως η κατάρρευση της παραγωγής δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο που το είδαμε τα τελευταία χρόνια, γιατί είδαμε ότι όποια βιομηχανία υπήρχε σε όλους τους τομείς έπαψε να υπάρχει, και μείναμε στις υπηρεσίες και κυρίως του ξενοδοχειακού τομέα. Και πώς μπορεί να έχουμε μια άλλου τύπου παραγωγή και πώς μπορούμε να μην πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη είναι μέσα από την κατανάλωση και τα πολλά πολλά μαγαζιά που πουλάνε ρούχα και παπούτσια και τέτοια είδη? Αυτή η τάση δεν ξεκίνησε με την κρίση, ξεκίνησε νωρίτερα. Διότι με το που μπήκε η Ελλάδα στην Ευρωζώνη, αποφασίσαμε ότι πρέπει να συγκλίνει το βιωτικό επίπεδο με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης διαμιάς, με ένα γιγαντίο άλμα, ας το πω έτσι. Οπότε αρχίσαμε να δίνουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις μισθολογικές, χωρίς παράλληλη αύξηση στην παραγωγικότητα, και επίσης το κράτος άρχισε να δαπανά πολύ περισσότερα χρήματα. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν ότι ο τομέας που παράγει διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα συρρυκνώθηκε. Διότι εκεί οι τιμές είναι δεδομένες από τον διεθνή ανταγωνισμό. Και εκεί που οι παραγωγοί μπορούν να περνάνε τις μεγάλες μισθολογικές αυξήσεις στον καταναλωτή, είναι ακριβώς στις δραστηριότητες εκείνες που απευθύνονται καθαρά στην εσωτερική κατανάλωση, δηλαδή το λιανικό εμπόριο και τα σπίτια, οι κατασκευές. Και συρρυκνώθηκε επομένως η εξαγωγική βάση της οικονομίας, και αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Δηλαδή δεν υπάρχει πάτος στους μισθούς και στις συντάξεις εάν η Ελλάδα δεν μπορεί να παράγει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας που να θέλουν άλλοι να αγοράσουν. Εάν συμφωνώ σε κάτι με τον κύριο Λαπαβίτσα, είναι ότι το κλείσιμο της αξιολόγησης δεν πρόκειται να προκαλέσει έκρηξη επενδύσεων, διότι απλούστατα η κυβέρνηση αυτή δεν είναι φιλική προς την επιχειρηματικότητα, προς το κεφάλαιο, προς τα κέρδη. Εδώ διώχνουν τις επενδύσεις που υπάρχουν, όπως είδαμε από το Χρυσορυχείο στην Χαλκιδική, όπου η κυβέρνηση ανακάλεσε την άδεια με το «έτσι θέλω» για αρκετούς μήνες. Στη Ρόδο τώρα, στο ακίνητο Αφάντου, θεώρησε ότι το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής είναι αρχαιολογικός χώρος. Λοιπόν, το βλέπουμε και στον τρόπο που πορεύονται στις ιδιωτικοποιήσεις, όπου οι ίδιοι υπουργοί που είναι το αντικείμενό τους κάποια ιδιωτικοποίηση, αντίκεινται σε αυτήν και βάζουν εμπόδια στο να προχωρήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις. Λοιπόν, είναι απολύτως απαραίτητες οι ξένες επενδύσεις, αντίθετα με αυτό που είπε ο κ. Λαπαβίτσας, ότι χρειάζονται εγχώριες επενδύσεις. Εδώ έχει πέσει πάρα πολύ η εθνική
αποταμίευση. Η εθνική αποταμίευση ήταν 20% του ΑΕΠ, είχε πέσει στο 5% πριν από την κρίση και χάρη στα μνημόνια και στο γεγονός ότι βελτιώθηκε η δημοσιονομική διαχείριση, μειώθηκαν τα ελλείμματα δηλαδή, έχει ανέβει τώρα γύρω στο 10% του ΑΕΠ. Αλλά αυτό δεν επαρκεί για να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις που υπάρχουν. Γι' αυτό είναι απολύτως απαραίτητο να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις, που όμως δεν θα γίνει εάν δεν αποκτήσουμε ένα περιβάλλον πιο φιλικό στην επιχειρηματικότητα. Ποια είναι η άποψη σε σχέση με τη διαφωνία του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ και πού μπορεί να ισορροπήσει η διαφορά μεταξύ Ευρωπαίων και ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ? Η διαφωνία έγκυται στο εξής σημείο. Το Ταμείο λέει ότι ο στόχος του προγράμματος για πρωτογενές πλεώνασμα της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ το 2018 και μεσοπρόθεσμα είναι ανέφικτος. Είναι ανέφικτος και υπερβολικά φιλόδοξος. Επομένως, ζητάει μικρότερα πλεονάσματα και μεγαλύτερη ελάφρυνση χρέους, που όμως οι Ευρωπαίοι δεν μοιάζουν πρόθυμοι να δώσουν στην Ελλάδα. Το Ταμείο αυτή τη στιγμή δεν χρηματοδοτεί το ελληνικό πρόγραμμα. Οι Γερμανοί και άλλες πλεονασματικές χώρες θεωρούν την παρουσία του Ταμείου απολύτως απαραίτητη για να πείσουν τα δικά τους κοινοβούλια να εκταμιεύσουν τις επόμενες δόσεις στην Ελλάδα. Επομένως, βρισκόμαστε σε ένα φαύλο κύκλο όπου οι Ευρωπαίοι θέλουν μεν το Ταμείο, αλλά δεν θέλουν να συμφωνήσουν στους όρους τους οποίους θέτει. Πώς μπορεί να λυθεί αυτή η διαφωνία, κατά τη γνώμη λοιπόν, σας, και πού βλέπετε να ισορροπούν οι δύο πλευρές? Σε κάποιο βαθμό το θέμα λύθηκε με τον Κόφτη. Δηλαδή, σε μία συνάντηση που έγινε μεταξύ Ευρωπαίων και ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον, στην αερινή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, συμφωνήθηκε ερήμην της Ελλάδος ότι η διαφορά στο πλεώνασμα που υπολογίζει η μία και η άλλη πλευρά θα γίνει με το να παρθούν πρόσθετα μέτρα σε περίπτωση που δούμε ότι η δημοσιονομική πορεία δεν είναι η προδιαγεγραμμένη. Δηλαδή, με δύο λόγια, στείλαν το λογαριασμό στην Ελλάδα. Το Ταμείο λέει ότι το πακέτο το βασικό που είναι στο τραπέζι, τα 3% του ΑΕΠ, είναι τα 5,4 δισεκατομμύρια, δεν πρόκειται να πετύχουν τον στόχο του 3,5% πλεώνασμα. Και δεν είναι το Ταμείο εκείνο το οποίο ζήτησε τα πρόσθετα μέτρα, αλλά το Ταμείο ήταν εκείνο που είπε ότι εγώ δεν προσυπογράφω αυτό το πρόγραμμα, διότι δεν πρόκειται να επιτευχθεί ο στόχος του προγράμματος. Εάν θέλετε, αν επιμείνετε σε στόχο 3,5% του ΑΕΠ, πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα. Και έτσι μπήκε το πρόσθετο πακέτο των 3,6 δις, που είναι ο περίφημος κόπτης. Το βέβαιο είναι ότι χωρίς επενδύσεις δεν θα υπάρξουν καινούργιες θέσεις εργασίας. Και δυστυχώς μέχρι σήμερα ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός που έχει υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα στην πορεία μείωσης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Δηλαδή όλοι, το σύνολο των ανέργων προέρχεται σήμερα από τον ιδιωτικό τομέα. Ενώ στον δημόσιο τομέα είναι ιερές αγελάδες που δεν τις αγγίζουμε με καμία δύναμη. Χωρίς ιδιωτικές επενδύσεις δεν πρόκειται να γίνει αυτή η έκρηξη ανάπτυξης για την οποία μιλάει η κυβέρνηση. Και εάν δούμε τα αιτήματα του ΣΕΒ, του Συνδέσμου των Επιχειρήσεων, κανένα από αυτά δεν έχει ικανοποιηθεί. Δηλαδή αυτοί τι ζητάνε? Ζητάνε ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο, ενώ εδώ πέρα όχι απλώς κάθε χρόνο, αλλά και μέσα στο χρόνο καμιά φορά αλλάζει η φορολογία. Ζητάνε χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, που τώρα θα ανέβει με τους έμεσους φόρους που θα βάλει η κυβέρνηση. Βέβαια. Αύξηση και στο πετρέλαιο και στη βενζίνη και αύξηση στο ΦΠΑ. Διπλό κόστος πάνω. Ζητάνε απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων, το οποίο το νομοθέτησε η προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ, διότι καμία κυβέρνηση, κυρίως όχι η σημερινή, δεν έβγαλε τις υπουργικές αποφάσεις που απαιτούνται για να υλοποιηθούν όλα αυτά τα βήματα. Επίσης, ζητάνε πιο γρήγορη απονομή δικαιοσύνης και εκεί δεν έχουν γίνει σπουδαία πράγματα. Θέλω να πω ότι εάν δεν σκύψει η κυβέρνηση πάνω στα αιτήματα
των παραγωγών, αυτών που παράγουν πλούτο, γιατί ο μόνος που παράγει πλούτο είναι ο ιδιωτικός τομέας. Εάν δεν σκύψει πάνω στις ανάγκες τις δικές τους, και βέβαια ξέχασα να αναφέρω τη χρηματοδότηση, για την οποία μίλησε ο κύριος Γαλανός νωρίτερα, με capital controls δεν μπορεί να γίνουν επενδύσεις. Λοιπόν, εάν δεν σκύψουμε πάνω στα προβλήματα αυτά και δεν τα λύσουμε, δεν πρόκειται να γίνουμε ελκυστικός πόλος έλξεων ξένων επενδύσεων, που είναι απολύτως απαραίτητες. Κυρία Ξαφά, θα ήθελα να πείτε πάνω σε αυτό το θέμα, ποια είναι η άποψή σας σε σχέση με το δημόσιο τομέα, και βέβαια ακούμε θα πατάξουμε τη διαφθορά, την φοροδιαφυγή, την εισφοροδιαφυγή, αλλά δεν ακούσαμε ποτέ έσοδα από αυτές τις δραστηριότητες. Ναι. Η αξιολόγηση είναι απολύτως απαραίτητη. Ο ιδιωτικός τομέας έτσι λειτουργεί και θα πρέπει και ο δημόσιος τομέας έτσι να λειτουργεί. Πρέπει να σκύψουμε πάνω στο ρόλο του κράτους, δηλαδή τι θέλουμε το κράτος να κάνει. Θέλουμε να προσφέρει το ίδιο όλες τις υπηρεσίες ή μήπως θέλουμε απλώς να επιδοτεί αυτούς που δεν έχουν τα χρήματα για να τις αγοράσουν. Όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι οι ιδιώτες προσφέρουν υπηρεσίες πιο ποιοτικές, πιο φτηνά από το δημόσιο. Είτε αυτές είναι υπηρεσίες υγείας, είτε είναι παιδικοί σταθμοί, είτε είναι αποκομιδή σκουπιδιών. Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε για κάθε δραστηριότητα του δημοσίου εάν μπορούμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα πιο φτηνά. Θα πρέπει επίσης επιτέλους να σκύψουμε πάνω σε όλους αυτούς τους δημόσιους οργανισμούς που όλο τους ακούμε και δεν μπορούμε να τους καταγράψουμε, για να δούμε χρειάζονται όλοι αυτοί. Θέλουμε να πληρώνουμε τόσο μεγάλους φόρους για να έχουμε 1.800 οργανισμούς. Και τέλος, η αξιολόγηση, όπως είπα, είναι το sine qua non, δηλαδή χωρίς αυτήν δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα στο δημόσιο.